λύση των ψεμάτων και του δικαστού. Και κάναμε πράξη ένα νέο πολιτικό κανονικό του δημοτικού θεσμού. Γιατί εμείς δεν κάνουμε κατάκριση εξουσίας, αλλά είμαστε παράταξη συνεργασίας και ανατομοσίας. Κύριε Στοφίδη, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί το χθες, στην προσπάθειά του να επανέλθει στην εξουσία και να εξασφαλίσει ασυλία, προσέξτε το αυτό, για τα έργα και τις ημέρες του προσπαθεί καθημερινά να αλλοιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα με μεθόδους μαφίας, βίας και δημοκρατίας. Εύκολα διαφυλούνται να σταματήσουν εκτελούμενα έργα για να μην τους κάψουν τα φορτηγά. Άκουσον το 2020. Σαμποτάρεται συστηματικά η ηλεκτροδότηση χωριών, αθλητικών χώρων, αντιοστασίων και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δημοσιογράφοι απειλούνται για να μην δημοσιεύσουν τα παραδείγματα. Τα παραδείγματα προχτές το βράδυ, λίγα μέτρα και εδώ, ένας άλλος υποψήφιος και πρώην δήμαρχος, ο Δημήτρης Κάλης, που έπεσε και αυτός βήμα υπέρι, αποκάλυψε πράγματα ακατανόμαστα. Αποκάλυψε εργασία εκατομμυρίων. Εγώ σαν δήμαρχος